Καλημερούδια! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Όσοι με γνωρίζετε και μπορείτε να διακρίνετε αυτή τη στιγμή, η φωνή μου ναι δεν είναι η κανονική. Όσο και αν με πείτε γκρινιάρα, όσο και αν, γιατί υπάρχουν και αυτοί εδώ μέσα που μου λέτε ότι αμάν πια όλο γκρινιά, όλο το ένα, όλο το άλλο, παιδιά, είμαι πάλι άρρωστη. Δεν ξέρω τι έχει. Βασικά, μάλλον καταλάβαμε γιατί είμαι συνέχεια άρρωστη. Από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, έχω κάποια ακροαστικά από το Δεκέμβρη, τα οποία τώρα τους τελευταίους μήνες τα πήρα χαμπάρι, από αρχές του Μάρτη. Λίγο πριν φύγουμε το ταξίδι στο Άμστερνταμ που σας έλεγα, με το που γυρίσαμε με το ταξίδι από το Άμστερνταμ, μια εβδομάδα, μια μισή περίπου εβδομαδούλα, μια χαρά, όλα καλά, γύρισε ο Αλέξανδρος σχολείο. Μια μέρα γύρισε με μια ωραιότατη ίωση από το σχολείο, την οποία την κόλλησα κι εγώ και με έριξε στα πατώματα, γιατί είναι back to back τώρα οι ίωσεις, οπότε καταλαβαίνετε. Και τώρα προσπαθώ να συνέλθω από την, ξέρω εγώ, 56η ίωση που έχω περάσει από το Σεπτέμβρη, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναπάθει όταν ήμουν παιδί. Να αρρωσταίνω έτσι, καπάκια. Ελπίζω να είναι αυτά τα ακροαστικά. Ξεκίνησα θεραπεία τώρα για αυτά τα ακροαστικά, τα οποία δεν θα τα αφήσω έτσι. Με το που τελειώσει η θεραπεία μου, θα πάω κατευθείαν στον γιατρό να δούμε αν έφυγαν, για να είμαστε σίγουροι 100%. Και ο Αλέξανδρος εννοείται είναι με βροχίτιδα στο σπίτι. Μας προτείνει η παιδίατρος να καθίσει αρκετό καιρό στο σπίτι, να επανέλθει το νοσοποιητικό του, γιατί και αυτός έχει πέσει πάρα πολύ. Και αυτά που λέτε, παιδιά. Γι' αυτό εξαφανίστηκα και στο YouTube. Δεν ανεβαίνανε κάθε Σάββατο τα βιντεάκια. Σήμερα έτσι ένιωσα λίγο καλύτερα, μην νομίζετε, λίγο καλύτερα. Και είπα να ανοίξω αυτή την κάμερα. Μην με πείτε γκρινιάρα, παιδιά. Είναι πραγματικότητα. Σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά. Ούτε εγώ θέλω να γκρινιάζω. Δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Είναι πραγματικότητα. Αρρωσταίνω συνέχεια. Φέτος εγώ και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ. Βλέπω πολλούς γνωστούς φίλους κλπ. Που δεν αρρωσταίνανε. Αρρωσταίνουνε. Τέλος πάντων, όλα καλά. Με βλέπετε σε ένα κλειστό πάρκινγκ. Έχω έρθει στο Golden Hall. Έχω κλείσει ραντεβού να πάω να φτιάξω φρύδια, γιατί είμαι χάλια. Κοιτάξτε εδώ. Έχω να τα βγάλω, δεν θυμάμαι από πότε. Λοιπόν, οπότε έχω έρθει στο Golden να κάνω φρυδάκια. Και αν έχω όρεξη μετά από τα φρύδια, θα πάω να ρίξω μια ματιά σε παπούτσια. Θέλω να βρω σνικεράκια άσπρα, σαν αυτά που έχω, τα κλασικά, ξέρετε, τα ανδρικά που παίρνω εγώ, γιατί υποπολυπίζω να μην ακούτε κρουκου κρουκου τώρα, γιατί ξέχασα να ζήσω τα μάξι στο σύνορα. Σαν αυτά τα άσπαρτα βαρετά που παίρνουν, τα τίποτα σημαντικό. Θα πάω να ρίξω μια ματιά να δω. Κοιτάω τώρα, σκάλωσα, γιατί κοιτάω το αυτοκίνητό μου, το οποίο είναι μέσα στη βρώμα. Ήταν αυτές τις μέρες που είχε πάρα πολύ σκόνη και πάρα πολύ γύρι. Σκεφτείτε, έχει τώρα 2-3 μέρες που έχει φύγει σκόνη και κατάφερα να ανοίξω λίγο τα παράθυρα του σπιτιού διαφορετικά. Είχα βάλει τον εφιγραντήρα σε λειτουργία ιονιστή και είχα βάλει και ένα καθαριστή αέρα με νερό που έχουμε στο σπίτι και τα είχα όλα κλειστά, γιατί χειροτέρευε η κατάστασή μας και εμένα και του μικρού. Και προχθές που βγήκα για να πάω στον παθολόγο να με ακούσει, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και μου λέει ο γιατρός γενικότερα βήχης. Του λέω δεν έβηχα ιδιαίτερα, είχα ένα βιχαλάκι αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά τώρα του λέω που βγήκα για να έρθω εδώ με τη σκόνη, μάλλον μου λέει ναι, μου λέει η αλήθεια είναι ότι φταίει. Παίρνω και ένα αντισταμινικό έτσι να υπάρχει, μην νομίζετε. Αχ παιδιά, χτυπάνε emails και τρέμει η ψυχή μου. Να σας πω λίγο και τη φρίκη που έπαθα όσο ερχόμουνα. Κοίταξα λίγο το ρολόι στο αυτοκίνητο, το οποίο επειδή δεν το είχα χρησιμοποιήσει αυτές τις μέρες, δεν του είχα αλλάξει η ώρα. Και το είδα ότι ήταν μια ώρα πίσω και λέω Χριστέ μου, πού πας τόσο νωρίς. Λέω πως μπερδεύτηκα έτσι. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα επανήλθα και κατάλαβα τι έχω κάνει. Αλλά αυτά τα δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβω. Αχ, το Golden Hall, παιδιά, τι ωραία που μυρίζει. Δεν ξέρω τι αρωματικό έχουν, αλλά μυρίζει τέλεια. Ενώ ιδιαίτερα οι longchamp, αν τις προφέρω καλά, δεν μου αρέσουν. Αυτή εκεί τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά τώρα, γιατί είναι από πίσω ακριβώς το φως και δεν ξέρω αν σας φανεί σωστά. Αυτή με την κορδελίτσα και αυτό το μέγεθος, ακόμα και το χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι, πολύ όμορφο.
Δείτε πόσο ωραία είναι αυτά εδώ. Είμαι Zara Home. Και αυτά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να έπαιρνα. Αλλά μ' αρέσει το δισκάκι που έχω σπίτι. Είναι αυτό που έχω φτιάξει. Και λέω να μην το αλλάξω. Αλλά γενικότερα, δείτε πόσο ωραία είναι αυτά εδώ. Πόσο μ' αρέσουν. Και αυτό εδώ για να μαζεύεις αν έχουν πάει φαγητά μέσα στον νεροχύτη. Ουφ. Πώς είμαι. Εντάξει. Την έχω σταματήσει τη μάσκα να τη φοράω, αλλά τώρα μου είπε ο παθολόγος ότι καλό είναι μέχρι να συνέλθω λίγο. Τι κάνω. Να προσέχω πάρα πολύ να μέχρι να μου περάσουν τα ακροαστικά και να έτσι λίγο επανέλθει ο οργανισμός μου. Και είχα πολύ καιρό να βάλω μάσκα. Ούτε στο ταξίδι έβαζα και αυτά, και τώρα και έχω γίνει χάλια. Και πήγα να βγάλω τη μάσκα που την έβγαλα. Άμεσα σε φορά για να βρω κάτι. Και λέω θα με κοιτάει η κοπέλα, θα έχω γίνει χάλια. Εντάξει, καλά είναι. Πέρα από τα φρύδια που εγώ τα βγάζω στην Κατερίνα, εδώ στο Μπράμπαρ, στην Benefit, στο Golden Hall. Συνήθως εδώ έρχομαι όταν βολεύει. Βασικά όταν θέλω να κάνω μόνο αυτό θα έρθω εδώ. Αν τώρα τύχει να πάω λίγο στο mall, στο αυτά θα κλείσω και αλλού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι της Κατερίνας το βγάλισιμο για μένα είναι top. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που, το σχηματισμός τέλος πάντων που δίνει. Και σκεφτείτε ότι δεν κάναμε και χρώμα. Και παρόλα αυτά μ' άρεσε πολύ. Τι ήθελα να σας πω τώρα. Λοιπόν, ναι, ήρθα επίσης γιατί ήθελα να βρω σνικεράκια κατάλευκα. Είχα πάρει πριν κανένα δύο χρόνια και είχα βρει κάτι πάρα πολύ ωραία από ανδρική συλλογή, αλλά φαινόντουσαν πολύ γυναικεία και δεν καταλάβαινε κανείς ότι είναι ανδρικά. Δεν βρήκα. Γύρισα και το κατάστημα που έχει μέσα και στο άτικα που πήγα που έχει μέσα τίποτα. Και έψαξα και ήθελα να βρω και το make-up που φοράω. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Ούτε καν. Καθίστε, είναι τη Start. Αυτό. Και δεν είχε την αποχρωσή μου. Και λέω δεν βαριέσαι, έχετε Fenty. Οπότε θα πάρω τη Fenty. Το δεν θυμάμαι αυτό που είναι στο γυάλινο του μπουκαλάκι που είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Και γύρισα στο παλιό μου. Αυτό χρησιμοποιούσα για χρόνια. Μετά μου είχαν στείλει τη Start, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε έμεινα σε αυτό. Αλλά τώρα πήρα Fenty γιατί δεν βρήκα. Το οποίο είναι εξίσου εξαιρετικό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και επιτέλους βρήκα ένα μολύβι χιλιών, το οποίο μοιάζει σε αυτό που παίρνω, αλλά χωρίς να χρειαστεί να δώσω ένα σκασμό λεφτά. Και επειδή δεν βρήκα τα παπούτσια, πήγα στα Ζάρα να ρίξω έτσι μια ματιά και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πάρα πολύ ωραίο στην αρχή. Σας έκανα, νομίζω φαίνεται ότι κάνω έτσι, ότι είναι έτσι και έτσι, ένα mom jean, αλλά με τόσο το φόραγα, το ξανακοίταγα, άρχιζε να μ' αρέσει και λέω πάρτο. Να βγάλεις τώρα άνοιξη και λίγο καλοκαίρι. Δεν το πήρα το πιο σκούρο, το πολύ ανοιχτό. Πήρα το μεσαίο χρώμα του jean. Θα σας το δείξω τώρα και, γιατί μπορεί να μην φαίνονταν και καλά λόγω του φωτισμού. Να βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι. Ποιο όμως. Και φύγαμε, πάμε σπίτι. Κουράστηκα αρκετά γιατί λαχανιάζω τώρα. Επειδή έχω τα ακροαστικά, λαχανιάζω πάρα πολύ. Με ένα βήμα τελειώνω. Λοιπόν. Επί τη ευκαιρία θέλω λίγο να σας δείξω και το πουκάμισό μου, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι Dior και θέλω να σας πω ότι 99% δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη, έχει φέρει τέλεια πουκάμισα, πρέπει να μπείτε να τα δείτε, γενικότερα όχι μόνο τα πουκάμισα και τα υπόλοιπα, κάτι ωραία σετάκια με φουστίτσα τώρα για την άνοιξη, τα οποία είναι εξαιρετικότατα. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, αν εγώ είμαι καλά την Παρασκευή, να κάνω κάποιες ιστορίες στο Instagram. Γιατί όταν κάνουμε ιστορίες στο Instagram, συνήθως η αδερφή μου δίνει κωδικό για το Dior. Οπότε, αν δώσει κωδικό, θα της πω αν μπορεί να το κρατήσει και το Σαββατοκύριακο για να σας βάλω τον κωδικό από κάτω. Αν θέλετε να μπείτε, να ρίξετε μια ματιά και να κάνετε τα ψώνια σας. Γιατί έχει φέρει πολύ ωραία ανοιξιάτικα, ειδικά από καμισάκια και τώρα για μένα αυτή η εποχή που δεν ξέρεις τι να βάλεις. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να φοράω από κάμισα και μ' αρέσει από πάνω να βάζω και ένα ελαφρύ πλεκτούλι και να φαίνεται μόνο το γιακαδάκι και τα μανικάκια. Λοιπόν, κάθεσε εδώ αφού ο Αλέξανδρος δεν έχει έρθει ακόμα, άρα περνάνε καλά. Ο Αλέξανδρος σίγουρα, η μαμά μου δεν ξέρω πόσο καλά περνάει. Και όχι, δεν έχει τέτοια θέματα γενικότερα. 10 παιδιά να τις δώσει θα τα κουμαντάρει. Αχ, λαχάνιασε τώρα γιατί ανέβηκα τσικάλα.
Θα περάσει. Σκέφτομαι αισιόδοξα όσο μπορώ, παιδιά. Είναι ένα κύκλο. Έχω ζοριστεί πάρα πολύ το Δεκέμβρη. Αυτό έλεγα στο γιατρό με το που κάθεσαι στην καρέκλα, μου λέει: πείτε μου. Του λέω: από το Δεκέμβρη είμαι συνέχεια άρρωστη, συνέχεια άρρωστη. Πριν σα δείξω τι πήρα, θέλω τη βοήθειά σα σε κάτι. Θέλω όμω πολύ προσεκτικά να ακούσετε αυτό που θέλω και μετά να μου γράψετε το οτιδήποτε. Πρέπει να βρω ένα κομμωτήριο στην Αθήνα να βάφω τα μαλλιά μου. Ήθελα εξ αρχής να σας πω μην με τρέχετε γλυφάδες και ιστορίες, αλλά πραγματικά δεν με πειράζει να βγω και λίγο πιο έξω από Αττική. Καταλάβατε, δηλαδή και μια μισή ώρα ταξιδάκι να κάνω με τα μάξι, δεν με χρειάζεται να παίρνω αεροπλάνο. Έχω κάνει κάποια ραντεβού σε μερικά κομμωτήρια εδώ στην Αττική, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Έχω άλλο ένα την Παρασκευή που τρέχει τώρα και θα πάω, που είναι και σχετικά κοντά, όχι σχετικά, είναι πολύ κοντά στο σπίτι, είναι 10 λεπτά. Στο ένα το κομμωτήριο που είναι και αυτό πολύ κοντά στο σπίτι, μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά, αυτή που βλέπω στα social, δεν έχω δει από κοντά κάτι. Αλλά παιδιά, για να ολοκληρωθεί όλη η δουλειά αυτή που θέλω, σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, μου ζητήσανε 680 ευρώ. Σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, γύρισα σπίτι, το είπα και στις αδερφές μου, το είπα και σε κάποιες φίλες μου και γελάγανε, νόμιζαν ότι τους κάνω πρωταπριλιάτικο αστείο. Και έλεγα όχι, πρωταπριλιά είναι μετά από μέρες και τους έδειξα αποδεικτικά, γιατί μου τα σημείωσε εκεί πέρα η κοπέλα αναλυτικά τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Και εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχει και κάτι άλλο που με έκανε να μην θέλω να πάω εκεί. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι ζητάω. Ζητάω ένα μπαλαγιάζ. Καθαρό. Αυτό θέλω. Θέλω να μην μου πειράζουν τη ρίζα. Θέλω στα ρεφλέ, στα γλώσκια, στα σούξου μουξου μαντελάκια να μην μου καφετίζουν και μου πορτοκαλοκοκκινίζουν τη ρίζα. Αυτό είναι το θέμα μου. Ψάχνω ένα καλό τέτοιο καθαρό μπαλαγιάζ. Δεν έχω βρει κάτι. Όπου κοιτάω, όπου βλέπω λίγο. Είναι πολύ περιορισμένα τα κομμωτήρια στα οποία έχω δει μια ωραία καθαρή δουλειά. Και τι θέλω στην ουσία, στη ρίζα που βγαίνει, να κάνω μερικές ξανθιές αντάβιες, αλλά να μην μου πειράζουν τη ρίζα. Αυτό. Αν σας έχει τύχει εσάς από προσωπική σας εμπειρία ή κάποια φίλη σας που ξέρετε πολύ καλά τα μαλλιά της, τα έχετε δει καλά τα μαλλιά της και τις έχουν κάνει ένα ωραίο μπαλαγιάζ χωρίς να τις πειράξουν τη ρίζα και να μην έχει καφετιά και κόκκινα, σας παρακαλώ γράψτε μου από κάτω γιατί έχω παιδευτεί. Αυτό λοιπόν ψάχνω, έχω απελπιστεί, πραγματικά έχω απελπιστεί, δεν μπορώ να βρω κάτι που να εμπιστευτώ, να νιώσω εμπιστοσύνη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι. Κάτι θα βρω, κάπου είναι κυκριμένος ο άνθρωπος που θα δείξω εμπιστοσύνη και θα πάω και ελπίζω να μείνω ικανοποιημένη, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε, απλά θέλω να έχετε στο μυαλό σας αυτό, ότι αν σας έχει πειραχτεί ρίζα μην μου το πείτε με τίποτα. Πάμε λίγο να σας δείξω πρώτα το τζινάκι, το οποίο επειδή το τρώω το φαγητό μου το τελευταίο διάστημα, το τρώω και πολύ καλά μάλιστα το τρώω και πολύ. Ήμουνα σε δίλημα αν θα πάρω αυτό το νούμερο ή το μεγαλύτερο. Τελικά πήρα αυτό. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. Αλλά το πήρα γιατί φοβήθηκα το άλλο ότι θα μου είναι πάρα πολύ φαρδί και δεν θα μπαίνω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ένα mom jean, ψηλόμεσο. Τίποτα σπουδαίο. Έτσι λίγο για να βγάλω τώρα αυτές τις ημέρες. Αυτό. Αυτή την απόχρωση πήρε. Υπήρχε και μια πιο ανοιχτή. Υπήρχε και σε λευκό, δεν είχε στο νούμερό μου. Αλλά αν υπήρχε, θα έπαιρνα και ένα λευκό τζινάκι. Νομίζω είναι τέλειο με μπλε από πάνω, ρίγα. Τέλειο. Θα το δοκιμάσω τις λίγες μέρες να δω πώς και τι και αν μου αρέσει. Θα το ψάξω ηλεκτρονικά. Και επίσης, από Σοφορά, παπούτσια γιοκ. Πήρα από Fenty by Rihanna, αγαπημένη. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι η απόχρωση, ο Θεός και η ψυχή μου, 185 λέει εντάξει νάτο, αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί παρέσει, είναι τέλειο όπως και εκείνο τη start που σας έδειξα. Είναι πολύ ωραίο. Και παιδιά, βρήκα μέσα στα Sephora, ήρθε μια κοπέλα να με εξυπηρετήσει και της λέω εσύ ψάχνω απεγνωσμένα να βρω ένα παρόμοιο. Όχι εντάξει, λέω, ξέρω ότι δεν μπορώ να βρω ακριβώς ίδιο, αλλά κάτι σε παρόμοιο. Γιατί της MAC τα κραγιόν νομίζω ότι έχουν ανέβει λίγο οι τιμές του στα ύψη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Οπότε, ούψη. Ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Θα βάλω στο κάτω το χείλος αυτό που φορά από MAC. Στο περίπου τώρα. Και από πάνω. Πολύ καλή κοπέλα, ε. Πώς τη λέγανε, να δείτε, Μαριέλα, νομίζω.
Έπαθα και λίγο δόντι. Είναι λίγο πιο σκούρο, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Σκεφτείτε ότι με το που το είδε μου λέει ξέρω που θα σε πάω και με πήγε εκεί και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Λίγο πιο σκούρο, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Ας τα ανακατέψουμε κιόλας. Αυτά τα δύο πήρα, παιδιά. Βέβαια, να σας πω και την αλήθεια, τώρα που το βλέπω, είναι πολύ πιο μικρό σε γραμμάρια, λογικά θα είναι, έτσι, δεν ξέρω, αυτό της, τον Sephora από το... Από τις MAC είναι το διπλάσιο σίγουρα. Αλλά και πάλι ξέρεις να πάρεις 2-3. Αν είχε όντως τόσο όσο είδα. Αν είναι αυτό εδώ δηλαδή. Για καθίστε, πώς λέγεται αυτό το νούμερο. Οπα. Α, το νούμερο 6, ναι αυτό είναι. Έχει 6 ευρώ αυτό εδώ. Δηλαδή παίρνεις 5. Συμφέρει, σίγουρα συμφέρει. Κλείνω για την ώρα, θα το συνεχίσω το vlog αυτό, vlog μας πήγα να πω, ή αύριο ή μεθαύριο, γιατί όπου να είναι έρχεται ο μπαμπάς μας, ο οποίος έλειπε ταξίδι και έχουμε να τον δούμε πάρα πολλές ημέρες και ο Αλέξανδρος εχθές μου έκανε νάζια και κόλπα και ήταν πολύ δυσαρεστημένος που ο μπαμπάς έχει λείψει τόσες μέρες. Μου έλεγε, τα τελευταία του λόγια πριν κοιμηθεί ήταν μαμά, ο μπαμπάς μου λείπει πολύ. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και το είπε και στον Κανάκη στο τηλέφωνο, τα κάναμε βιντεοκλήση και είδα ότι και ο Κανάκης έτσι συγκινήθηκε. Γιατί γενικά τώρα δεν τα λέει αυτά ο Αλέξανδρος, είναι τώρα όσο μεγαλώνει, το, μέρα με τη μέρα έχει αρχίσει και λέει πράγματα και κάνει πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύω ότι τα κάνει. Και ενώ ο Κανάκης λείπει πολύ συχνά ταξίδια με τη δουλειά, δεν το είχε ξανακάνει και τώρα το έκανε έτσι και λίγο πληγωθήκαμε όλοι μας, μπορώ να πω. Και το βράδυ πριν κοιμηθεί, γιατί κοιμόμαστε μαζί αυτές τις μέρες, επειδή ήταν και αυτός άρρωστος και θέλω να τον έχω το νου μου, τα τελευταία του λόγια ήταν «Μαμά, μου λείπει πολύ ο μπαμπάς». Τι του λέγανε, αγάπη μου, το ξέρω και εμένα μου λείπει ο μπαμπάς και θα έρθει αύριο και έτσι. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, περιμένουμε τον μπαμπά μας σήμερα να έρθει. Αν μαζευτεί και ο Αλέξανδρος, γιατί βλέπω πρώτα να έρθει τον μπαμπάς και μετά ο Αλέξανδρος. Αυτά. Σας φιλώ για την ώρα και τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο. Γεια σας. Πάλι, όπως σας είχα τάξει ότι θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα, λίγο πριν τελειώσει η εβδομάδα. Σας έδειξε έτσι κάτι περίεργα πλάνα στην αρχή, θάλασσες, πορτοκάλια, λουλούδια. Θα σας φάνηκε λίγο περίεργο ξαφνικά, με είδατε στη θάλασσα. Αλλά σήμερα το πρωί σηκωθήκαμε πρωί-πρωί με τον Αλέξανδρο. Και πήγαμε μέχρι το εξοχικό μας στον Οροπό. Σας έχω πει ότι έχουμε ένα εξοχικό στον Οροπό, στο οποίο δεν πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Αλλά σκεφτόμαστε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε πιο συχνά τώρα που είναι ο καιρός εννοείται, αλλά και να κάνουμε Πάσχα εκεί. Οπότε πήγα να δω τι χρειάζεται το σπίτι, να ξέρουμε έτσι πάνω κάτω τι πρέπει να πάμε, ότι χρειάζεται καθάρισμα και όλα αυτά. Οπότε τις επόμενες ημέρες πρέπει να γίνει και αυτό. Και νομίζω πως τα παιδιά θα το διασκεδάσουν κιόλας να γίνει το Πάσχα εκεί, γιατί θα είναι και πιο αργά το Πάσχα, οπότε θα είναι πιο ανοιχτός ο καιρός, θέλω να πιστεύω, και θα το ευχαριστηθούν έτσι εκεί με ποδήλατα και να γίνει η Ανάσταση έτσι λίγο σε πιο χωριουδάκι, ας το πούμε. Και πήγαμε έτσι για μια βολτούλα από τη θάλασσα, να μας χτυπήσει λίγο έτσι ο θαλασσινός αέρας, να κάνει καλό λίγο και σε αυτό το κρυολόγημα που υπάρχει εδώ. Και με το που γύρισα πήγα καπάκι και οριλά. Άλλη μια φορά, άλλο ένα φάρμακο προσθέθηκε, εδώ η κατάστασή μου δεν είναι και καλύτερη. Μου είπε και ο ίδιος ότι πρέπει λίγο να κρατήσω αποστάσεις από κόσμο για να προσέξω, μην κολλήσω κάτι άλλο μέχρι να συνέλθω, γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές και πολλά τα φάρμακα πραγματικά. Και επίσης, πριν σας δείξω, σας κάνω ένα haul εδώ με τα ρουχαλάκια του Αλέξανδρου, το οποίο ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα όμως. Να σας πω ότι πήγα και από το κομμωτήριο και πήγε πολύ καλά αυτό. Έχω πολύ έτσι καλές, πολύ καλό feeling για αυτό το κομμωτήριο. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μου τα είπε το παιδί που έχει αναλάβει εκεί πέρα το βαφείο. Συγγνώμη, απλά ακόμα καταλαβαίνετε. Ένα haul τώρα με τα ρούχα του Αλέξανδρου. Εδώ πέρα. Τα οποία είναι όλα από Shinsei και όλη αυτή η παραγγελία έγινε λόγω αυτής εδώ της blue. Όχι, δεν είναι αυτή καλέ. Τι σας δείχνω λάθος πράγματα. Πούντι. Κάπου την πήρε το... Ανάτη.
Η παραγγελία αυτή έγινε. Η παραγγελία αυτή έγινε για αυτό εδώ το μπλουζάκι, αλλά η μαμά ποτέ δεν διάβασε ότι είναι crop top, άρα είναι για κοριτσάκια. Γιατί είναι crop top και είναι για κοριτσάκια. Δεν το πιστεύω. Εκτός και αν μου έχουν στείλει λάθος νούμερο. Όχι. Παιδιά, είναι crop. Δεν το πιστεύω. Και όλη η παραγγελία έγινε για αυτό εδώ το μπλουζάκι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Και θα το δούμε αυτό τώρα τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις επιστροφή. Αλλά τι επιστροφή να κάνεις κιόλας, παιδιά. Πραγματικά όλα αυτά εδώ τα ρούχα. Όλα αυτά εδώ. Τα πήρα 56 ευρώ. 56 ευρώ τίποτα. Και είναι για βαμβακερά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω λίγο μερικά. Το κακό είναι ότι δεν γράφει τιμές. Οπότε δεν μπορώ ένα-ένα να σας λέω τιμές. Αυτό πρέπει να έχει γύρω στα 2 με 3 ευρώ. Και είναι και βαμβακερά. Ένα απλό τισερτάκι με αυτό εδώ πέρα το. Καλά, έχω ξενερώσει με την μπλούζα της Bluey τώρα. Άσχημα. Αυτό του είναι. Ξόκυλο. Του πήρα αυτή εδώ πέρα τη ριγέ που ξέρετε πόσο μου αρέσει η μπλε ρίγα με το λευκό. Ούτε αυτό γράφει τιμές, πολύ κακό αυτό. Αλλά παιδιά, και γύρω στα 2 με 3 ευρώ, τίποτα παραπάνω. Κάποια από αυτά είχαν 2 όντως, κάποια εκεί 3. Επίσης από μπλουζάκι, αυτό πρέπει να έχει γύρω στα 4 ευρώ. Του πήρα αυτό εδώ σε πόλο για λίγο πιο καλό. Έτσι, άμα χρειαστεί να πάμε κάπου με ένα τζινάκι και το Πάσχα, θα μπορούσε να το βάλει με ένα τζινάκι. Και είναι και βαμβακερούλια όλα αυτά. Μόνο ένα δεν είναι βαμβακερό, θα σας πω ποιο. Του πήρα και ένα σετάκι, αυτό είχε γύρω στα 6 ευρώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με χελονονιτζάκια. Μου άρεσε πολύ αυτή, ειδικά όμως αυτή εδώ. Δεν βρήκα και κάτι με Pokemon, γιατί είχε αρχίσει να βλέπει Pokemon ο Αλέξανδρος τώρα. Και του πήρα με τα χελονονιτζάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή, πολύ χαριτωμένη. Επίσης, αυτό εδώ, που είχε πάνω σχεδιάκια παιχνίδι Nintendo. Τι ήταν αυτό, κάποιο παιχνίδι, τώρα έχω την εντύπωση ότι ήταν Nintendo. Πολύ ωραία και αυτή. Επίσης πήρα αυτή εδώ με τις ρίγες που έχει και αυτά εδώ. Τα τύπου ταξίδι, πώς το λένε, γραμματώσιμα και τέτοια. Πήραμε άλλη μια ρίγε που μου αρέσει και αυτή έτσι με ένα αεροπλανάκι εδώ. Και δείτε τι ωραία τα χρώματά της. Αυτό το αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι το πιο σκούρο, το πιο navy. Επίσης, αυτή εδώ, νομίζω θα βγάλουμε όλο μας το καλοκαίρι, με 56 ευρώ. Ίσως χρειαστεί μερικά σορτσάκια ακόμη, γιατί του βρήκα μόνο δύο. Του βρήκα αυτό, σε αυτή εδώ την απόχρωση. Και του πήρα και ένα γαλάζιο. Και αυτό εδώ έτσι πολύ όμορφο. Και του πήρα και ένα τζινάκι για λίγο πιο καλές εμφανίσεις. Το πιο ακριβό πρέπει να ήταν, αν όχι το τζινάκι, ήτανε αυτό εδώ το ζακετάκι, τα τύπου, αχ πώς λέγονται, από αυτό το άθλημα, αχ δεν μου έρχεται τώρα, τέλος πάντων καταλάβατε. Τα παίρνουμε από πολύ μικρό, το έπαιρνα του Αλέξανδρου τέτοια ζακετάκια, που είχαν και το Μίκι πάνω και αυτά και τον έχουν βολέψει πολύ και για καλοκαιρική και άνοιξη και για τώρα που ανοίγει ο καιρός, όπως πηγαίνουμε το πρωί στο σχολείο που έχει ακόμα δροσούλα, αυτά εδώ τα ελαφριά είναι ό,τι πρέπει. Του τα έχω πάρει λίγο μεγάλα νιώθω. Αλλά δεν γίνεται να το πάρω και λιγότερο, γιατί είναι. Τώρα εντάξει, για 4 πόντους διαφορά είναι, τέλος πάντων. Και του πήρα και αυτό εδώ το οποίο αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δεν είναι βαμβάκι. Έχει βαμβάκι, αλλά δεν είναι στο 100% βαμβάκι. Καλά, εντάξει, τώρα δεν μιλάω για το τζιν. Αλλά μ' άρεσε και το τζινάκι αυτό. Που το είδα το σόρτσι, για να το συνδυάσουμε. Έτσι, με αυτό εδώ. Σαν ένα πιο καλό ντύσιμο και την άνοιξη, αν μας. Κάτι γαμοβαφτίσεις που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Και του πήρα και αυτά εδώ πέρα τις καλτσούλες με καρχαρίες. Εδώ, γαλάζια. Μετά μια μπλε σκέτη. Εδώ γεμάτο καρχαρίες. Άλλη μια έτσι γαλάζια σκέτη και μια ριγέ για να φοράει. Μας μένει να του πάρω και παπούτσια τώρα. Θα μας πάρει νονά μας, μου είπε, αλλά δεν ξέρω τι. Θα περιμένω να δω τώρα το Πάσχα αν θα μας πάρει καλά ή πιο αθλητικά για να του πάρω κι εγώ το αντίθετο. Γιατί παπούτσια δεν του παίρνω πολλά. Αυτή τη στιγμή έχει δύο αθλητικά και ένα καλό. Τέλος. Μεγαλώνουν τα πόδια τόσο γρήγορα που νομίζω δεν χρειάζεται παραπάνω. Και αυτά, παιδιά, πήραμε. Τώρα θυμήθηκα πάλι την Blue και έχω ξενερώσει. Πάνω να δείξω τον κανάκι τώρα να γελάει. Θα με κοροϊδεύσει σίγουρα. Αλλά δεν θυμάμαι να το έγραφε. Θέλω πραγματικά να μπω να δω αν το έγραφε ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάω σε κατάστημα Sinsay να το αλλάξω και να πάρω κάτι άλλο.
Και όλη η παραγγελία έβγαλε, γιατί μου πέταξε στο Facebook χορηγούμενη διαφήμιση την μπλούζα αυτή και λέω εντάξει, θα τρελαθεί ο Αλέξανδρος με την Bluey. Και ήταν το μοναδικό που δεν πήγε καλά. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα, να σας άρεσε και αυτό το vlog. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο και ελπίζω με φρεσκοβαμένα μαλλιά. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, γεια σας.